Δημητικοί σύλλογοι, 200 ευρώ μηνιαίως για την καθημερινή χρήση μιας διαδρομής μιας ώρας. Δεύτερον, πρόγραμμα κατάθεσης με φιάλη οξυγόνου αποφορής, 10 ευρώ άτομα ανά ώρα. Στη μικρή πισίνα, 200 ευρώ την ώρα ανά μήνα. Πρόγραμμα ενηλίκων οργανωμένη κολύμβηση, 25 ευρώ το μήνα το άτομο, φοιτητές έκπτωση 20%. Πέμπτον, ημερήσια χρέωση κολύμβησης στο πρόγραμμα ενηλίκων, 3 ευρώ το άτομο. Έκτον, προετοιμασία για σώματα ασφαλείας, ακαδημίας κτλ. 5 ευρώ το άτομο. Έβδομον, οικογενειακό πακέτο. 2 μέλη 40 ευρώ το μήνα, 3 μέλη 55 ευρώ το μήνα, 4 μέλη 70 ευρώ το μήνα. 5 μέλος και άνω των 5 μελών δωρεάν. 8. Αγώνες ομάδων πλην εθνικών κατηγοριών. 5 ευρώ το άτομο για μέρους αγώνες και 10 ευρώ το άτομο για διήμερους αγώνες. 1. Προετοιμασίες ομάδων. Εκτός ομάδων του Δήμου μας π.χ. Όμορων Δήμων, 5 ευρώ την ημέρα ανά άτομο. 20 μέλη με 30 ευρώ συνδρομή μέλους ανασύλλογο, 600 ευρώ το μήνα ανά όλα διαδρομή. Είναι τα χρήματα λέει, που εισπράττει ο Σύλλογος από τα μέλη του. Έχοντας υπόψη το σύνδεσμο της έτοιμας συλλόγων για 4 προπονητικές ώρες ημερησίως σε 8 διαδρομές, 20 μέλη δηλαδή με 4 ώρες επί 8 διαδρομές είναι 640 μέλη επί 30 ευρώ συνδρομή μέλους του μήνα 19.200 στα έσοδα των συλλόγων. Δηλαδή αυτή η ανάλυση λέει περίπου ότι ο Σύλλογος σε αυτά τα άτομα παίρνει 19.000. Από ότι για την ημέρα που ξεκίνησε το κολυμπητήριο, είναι εδώ και ο πρόεδρος του Ποσειδώνα, που μπορεί να πάρει και τον λόγο. Οποιαδήποτε απόφαση και οτιδήποτε έχει γίνει μέχρι στιγμής έχει γίνει σε συνεννόηση με μένα προσωπικά και με τους δύο πρόεδρους των συλλόγων. Και με τον Vox και με τον Ποσειδώνα. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι και η συμμετοχή του κοινού στα μέλη του συλλόγου ήταν πάρα πολύ. Και οι δύο σύλλογοι ήταν πάνω από 500 μέλη. Εμείς σαν Δήμος Ξάνθης, στις ώρες κοινού, είχαμε παραπάνω από γύρω στα 250 άτομα και παραπάνω που ήταν δωρεάν μέχρι και σήμερα. Από εκεί και πέρα, επειδή μπήκαμε στη χειμερινή σεζόν και γνωρίζοντας ότι το κόστος πισίνα μέχρι να γίνουν κάποια έργα είναι δυσβάστακτο, συνεννοηθήκαμε και είπαμε από κοινού και οι δύο πρόεδροι και εγώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα αντίτιμο και των σωματείων, αλλά ταυτόχρονα και οι ώρες κοινού να πληρώνονται από τους πολίτες της πόλης, ώστε αυτά τα έσοδα ο Δήμος και τις ώρες κοινού και τις ώρες από τα αθλητικά σωματεία να τα βάλει στο πετρέλαιο που πρέπει να βάλει για να μείνει ανοιχτή η πισίνα. Αυτή την πρόταση. Με μία υποσημείωση ότι εδώ μπορεί να γίνει αυτό το 150, το 250, 150. Αυτά το δουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το 200 να γίνει 150, ούτως ώστε τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι και από εκεί ελπίζω ότι οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες. Ο Δήμος δεν μπορεί να μην βάλει στον προϋπολογισμό του κάποια στιγμή και πρέπει να το βάλει το 2014, πρέπει να βάλει στον προϋπολογισμό έξοδο για το κολυμπητήριο. Ποια? Γιατί πρέπει να λειτουργήσει. Ποια? Όταν έρθει έξοδο. Πώς έξοδο. Και έχουμε μία προσπάθεια. Ας δοκιμάσει και ας αποτύχει. Ας δοκιμάσει και ας αποτύχει. Και θα λειτουργήσει ένα αποτελεσματικό. Είναι το πρώτο που θα κάνει το Δήμο. Ποιο το έχει. Από διαγωνισμό θα κάνει το Δήμο. Γιατί είναι μέχρι τώρα. Και παρά εγώ. Τώρα μόνο εκ μέρου του Δήμου. Δεν φταίει ο Δήμο. Όμω φταίει αυτή που είπα να τα κάνω. Ο Δήμο θα κάνει και άλλο αυτό εδώ πέρα. Γιατί όχι για το Δήμο. Για τον τρόπο που κάνουν του διαδικασμού. Επειδή η πλειοψηφία κερδίζει. Η πρόταση να ψηφίσουμε και να τελειώσουμε. Για τις αμφιβολίες του Vox, ο Vox έχει όλο τον χρόνο, έχει 20 μέρες, 10 μέρες να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να υπερασπιστεί και να πει ό,τι θέλει. Δεν μου λες, με τα λεφτά των δύο συλλόγων μπορεί να λειτουργήσει το. Και με το κοινό. Όχι, μόνο με τα λεφτά του κοινού. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ένα δίκαιο το Δημοτικό. Αυτό. Γι' αυτό λέω ότι ο Δήμος πρέπει να.